Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που σχετίζονται με την άσκηση βίας μεταξύ ανηλίκων και τα οποία έρχονται σχεδόν καθημερινά στο φως της δημοσιότητας σε όλη την Ελλάδα. Τελευταίο επεισόδιο, τελευταίο συμβάν εδώ σε τοπικό επίπεδο που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κρουσμάτων ομοίης βίας μεταξύ ανηλίκων είναι ένα περιστατικό στο γυμνάσιο της Αγίας Βαρβάρας, καθώς εδώ δύο μαθητές του γυμνασίου ηλικίας 13 και 14 ετών φέρονται να έσπρωξαν και στη συνέχεια να χτύπησαν στο πρόσωπο τον 13χρονο συμμαθητή τους επειδή εκείνος τόλμησε να ψηφίσει κατά της κατάληψης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Αγίας Βαρβάρας για προληπτικούς λόγους. Εν τούτης για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές. Η μητέρα του 13χρονου φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών. Βία μέσα στα σχολεία, η οποία φέρεται να είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Μάλιστα, έχω μπροστά μου και τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού. Θα βρείτε σήμερα ένα εκτενή ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, που λέει ότι ένα στα τρία παιδιά, δηλαδή στο 32,4% σε όλη τη χώρα, σε σύνολο γεωγραφικών περιφερειών και σχολικών βαθμίδων, δηλώνουν πως έχουν δεχθεί σχολικό εκφοβισμό. Ένα στα έξι παιδιά σε όλη την Ελλάδα, σε σύνολο γεωγραφικών περιφερειών και σχολικών βαθμίδων, δηλώνουν ότι αισθάνονται πως το σχολείο δεν τους μαθαίνει να μην εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. Το 100% των παιδιών που θα προτιμούσε να απευθυνθεί για βοήθεια θα τηλεφωνούσε στην γραμμή 1056 του οργανισμού. Σας δίνω και τα στοιχεία της έρευνας από το χαμόγελο του παιδιού. Όμως δεν σταματάω εδώ και το προχωρώ και πάω λίγο παρακάτω, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης, ο οποίος είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Εμένα το ερώτημά μου μαζί με την καλημέρα μου, κύριε Ανιφαντάκη, είναι ότι κάποια στιγμή όλοι μας με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε είτε τη βία να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από τα σχολεία ή στο σύνολό της να μπορέσουμε τέλος πάντων τη βία να την αντιμετωπίσουμε στο δρόμο, στο σχολείο, στο σπίτι. Δεν ξέρω από πού μπορεί να ξεκινήσει κάποιος. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές και σας ευχαριστώ πολύ για τη τιμή που μου κάνετε και πάλι να είμαστε σε επικοινωνία. Βέβαια είναι τεράστιο θέμα αυτό που θέτετε. Και θα έλεγα ότι μπορούμε να το δούμε σε δύο άξονες καταρχήν. Ο πρώτος είναι ότι η βία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στην ανθρώπινη κοινωνία από την εποχή του Άβελ και του Κάιν μέχρι σήμερα. Βλέπουμε τον πόλεμο που είναι η έσχατη μορφή βίας μεταξύ των ανθρώπων. Και η άλλη είναι ότι σε σχέση με τα παιδιά που είναι και το κύριο θέμα μας, ότι όσο προχωράνε τα χρόνια και οι εποχές, παρατηρούμε ότι όλο και λιγότερα όρια θέτουμε εμείς οι ενήλικες στην εκπαίδευση και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών που βρίσκονται γύρω μας, όχι μόνο των παιδιών μας, αλλά των παιδιών που βρίσκονται στα πλαίσια της κοινότητας μέσα στην οποία ζούμε. Αυτό τι θα πει, θα πει ότι οι γονείς, γενικότερα όμως το σύστημα, όχι μόνο οι γονείς, είναι πάρα πολύ ελαστικό και σε σχέση με την εκπαίδευση που έχουμε πάρει οι παλιότεροι, ούτε να είσαι λίγο πιο αυστηρή, αλλά μας θέθεται όρια. Βέβαια το όριο είναι ένας παρεξηγημένος όρος, διότι κανείς πάει το μυαλό του κατευθείαν στον περιορισμό. Το όριο όμως δεν και είναι στην τιμωρία, και στην τιμωρία. Στο όχι ναι, και στην τιμωρία. Ναι. Το όριο όμως είναι και προστασία. Δηλαδή σε λέω σε ένα μικρό παιδί, μην ακουμπήσεις το σίδερο που καίει, γιατί θα πονέσεις, θα καείς τα λοιπά. Που θέτω λοιπόν ένα όριο το οποίο το προστατεύει. Η κοινωνία σήμερα δυσκολεύεται πάρα πολύ να θέσει όρια. Είναι αυτό που λέμε μια παιδοκεντρική κοινωνία, δηλαδή ο ενήλικας ακολουθεί τα θέλω του παιδιού και όχι το παιδί τα πρέπει του ενήλικα, όσο και αν το πρέπει αυτό μας φαίνεται περίεργο, αλλά κάποια σημεία θα πρέπει να είναι σταθερά. Εάν λοιπόν βλέπουμε ότι το μικρό παιδί είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που το παρατηρούμε όλοι μας, ασχολείται με το κινητό του γονιού του ενήλικα, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί ο ενήλικας να το περιορίσει, να το αποτρέψει από αυτό, βλέπουμε ήδη μια τεράστια δυναμία του ενήλικα να θέσει ένα απλό όριο, θα λέγαμε, αλλά τόσο δύσκολο, που είναι η ενασχόλησή του
με το διαδίκτυο ή με τα παιχνίδια που έχει στο κινητό κτλ. Και βλέπουμε, ας πούμε, στις ταβέρνες έξω τους γονείς με δύο παιδάκια να είναι, αν όχι και οι τέσσερις, σίγουρα τα δύο παιδιά να ασχολούνται με το κινητό. Αυτό μας προβληματίζει, διότι αυτό το μικρό πράγμα γίνεται μετά στην εφηβεία πολύ μεγαλύτερο. Διότι αν δεν γνωρίσει το παιδί από τη μικρή ηλικία ότι υπάρχουν κάποια όρια που δεν πρέπει, δεν μπορώ να τα υπερβώ, πώς θα πούμε στην εφηβεία που είναι εξορισμού η ηλικία που το παιδί δοκιμάζει διάφορες συμπεριφορές, κάποιες φορές και παραβατικές. Πώς θα μπορούμε λοιπόν στην εφηβεία να το περιορίσουμε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Οπότε τι λέμε, ότι θα πρέπει ο γονιός από μικρός, από όταν το παιδί είναι μικρό, να επενδύσει στη διαπαιδαγώγησή του, να του θέσει τα όρια ανάλογα με την ηλικία του που θα είναι καλό να υπάρχουν, ούτως ώστε μετά, όταν το παιδί φτάσει στην εφηβεία, να γνωρίζει ποια πράγματα είναι καλό να γίνονται και ποια πράγματα θα πρέπει να αποφεύγει. Οπότε και πάλι το θέμα είναι των μεγάλων, των ενηλίκων και λιγότερο των παιδιών. Άρα δεν μπορούμε να το μαζέψουμε πια, θέλετε να πείτε? Ορισμένα παιδιά όχι. Ορισμένα παιδιά έχουμε χάσει, ορισμένες γενιές θα έλεγα, έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο και βλέπουμε τα φαινόμενα. Σήμερα εγώ τώρα βρίσκομαι στην Ιταλία που σας μιλάω για επαγγελματικούς λόγους και άκουγα στο ραδιόφωνο εχθές ότι στο Μιλάνο πέντε παιδιά, πέντε νέοι, έφηβοι, κακοποίησαν μια κοπελίτσα σε ένα πάρκο μέσα. Και είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Δεν είναι ούτε οι αλήτες, ούτε οι εγκληματίες, ούτε οι κακοί της παρέας. Είναι συνήθως παιδιά και καλών οικογενειών, αλλά της διπλανής πόρτας, που δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Και αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα που αφορά και την πρόληψη και την ασφάλεια στους δρόμους και γενικότερα. Και νομίζουν ότι κάτι το οποίο θα γίνει μπορεί να ξεγίνει όπως τα παιχνίδια. Αλλά κάποια πράγματα, τα παιχνίδια που βλέπουν στην τηλεόραση, στα κομπιούτερ, τα διαδικτυακά, όπου πέφτει, σκοτώνεται, χτυπάει η εικόνα που, ο ηθοποιός που είναι εκεί, αλλά μετά ξανασκώνεται και ξανατρέχει. Αυτό δίνει την εντύπωση και την εικόνα ότι ναι, μεν ο άλλος μπορεί να σκοτωθεί στην πραγματικότητα, αλλά μετά θα ξανασκοτεί και θα συνεχίσει να ζει. Οπότε έχουμε και μία αποστασιοποίηση από την πραγματικότητα. Και έχουμε πιο πολύ γίνει virtual, εικονική πραγματικότητα δηλαδή. Οπότε βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη. Μου λέγανε συνάδελφοι από τη Γερμανία ότι τα παιδιά μπαίνουν στην τάξη μέσα με το skateboard, με το πατίνι δηλαδή. Και λέγαμε για ποιο λόγο να μην μπούμε στην τάξη με το πατίνι, πού είναι το πρόβλημα? Οπότε είναι γενικότερο το φαινόμενο και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Όχι τα ένα ή τα δύο παιδιά που κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο να γίνονται και πάντα, αλλά το ότι υπάρχει ένα γενικότερο φαινόμενο και τα παιδιά αυτά τα λέμε σήμερα ανορίωτα. Δηλαδή δεν έχουν όρια, δεν αναγνωρίζουν τα όρια και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι κάποια στιγμή το όριο υπάρχει και έρχεται μόνο του. Είτε αυτό λέγεται ατύχημα, είτε αυτό λέγεται αστυνομία, είτε αυτό λέγεται κίνδυνο στη ζωή μου. Το όριο στη ζωή μας υπάρχει, το γνωρίζουμε όλοι μας. Αν δεν το αναγνωρίζουμε όμως, καθένας μας, θα δημιουργήσουμε εμείς τον εαυτό μας το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει οι γονείς, η κοινότητα, οι εκπαιδευτές, τα σχολεία, όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι θέμα ενός. Είναι θέμα όλων των ενηλίκων. Η εκπαίδευση των παιδιών και η διαπαιδαγώγησή τους είναι θέμα όλων των ενηλίκων. Όχι μόνο μιας κατηγορίας που μπορεί να λέγονται εκπαιδευτικοί, οι γονείς ή κάποιοι άλλοι. Τώρα ξέρετε, με προβληματίσατε ιδιαίτερα, κύριε Νηφαντάκη, διότι όταν λέτε ότι κάποιες γενιές τις έχουμε χάσει, έχουν χαθεί, διότι η έλλειψη του κινδύνου, τα όρια τα οποία δεν υπάρχουν, τα οποία μας συνοδεύουν, η χρήση της τεχνολογίας, η κακή χρήση της τεχνολογίας, αναφερθήκατε στο παιχνίδι της ζωής και την εικονική πραγματικότητα που βάλαμε μέσα τα παιδιά. Εδώ σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ότι ακόμα και στην σημερινή, την αυριανή, τη γενιά των παιδιών που μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη δική τους τη ζωή και ίσως αυτά κάπου να καταλάβουν, γιατί διαιωνίζεται το πράγμα, ότι ίσως θα πρέπει να βάλουν κάποια άλλα στάνταρ και να έχουν κάποια άλλα πρότυπα στη ζωή τους. Χαθήκαν τα πρότυπα τα οποία υπήρχαν, ε? Ναι, κάποια τουλάχιστον έχουν χαθεί. Κοιτάξτε, υπάρχουν δεκάδες έρευνες οι οποίες μας προειδοποιούν για την πρόωρη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από τα μικρά παιδιά. Αυτό για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κάποιο ηθικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα βιολογικό πρόβλημα ότι ο εγκέφαλος στις μικρές ηλικίες πλάθεται και δημιουργείται και αναπτύσσεται με βάση τα ερεθίσματα που λαμβάνει.
Εάν λοιπόν το ερέθισμά μου είναι μια υπομονική πραγματικότητα, ο εγκέφαλός μου θα δημιουργηθεί, και το λέω αυτό με τις συνάψεις που δημιουργεί ο εγκέφαλος, με βάση τις αρχές και, και τα όρια μιας εικονικής πραγματικότητας. Αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί. Μιλούσα παλιότερα με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έκανε ωραίες ομάδες με τα παιδιά, έκανε θέατρο κλπ. Παλιότερα. Και μου έλεγε: εγώ θέλω να τα πάρω πριν δούνε τηλεόραση, διότι ήδη η τηλεόραση παλιότερα διαμόρφωνε την προσωπικότητα και τον τρόπο σκέψης τους. Πόσο μάλλον τώρα που το διαδίκτυο μπαίνει από πολύ νωρίς με τα παιδιά, με την ζωή των παιδιών, οι γονείς έχουν μεγάλη δυσκολία να το οριοθετήσουν αυτό. Και βέβαια τα παιδιά ανεξέλεγκτα κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων, θα λέγαμε, διότι εργαλείο είναι το διαδίκτυο. Το οποίο όμως θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπως και όλα τα εργαλεία με τον κατάλληλο τρόπο. Αλλιώς μας φαίνει και ζημιά. Κύριε Νυμφαλτάκη, εγώ ρωτάω το τελευταίο. Σήμερα με τα πράγματα έτσι όπως είναι, παρά αν θέλετε την απογοήτευση που νιώθω ακούγοντάς σας για το τι έχει χαθεί και το τι έχει κερδιθεί, αλλά πολύ περισσότερο μιλάμε για τη χασούρα εξαιτίας των δικών μας των ενεργειών. Όποιος γονιός σας ακούει και θέλει να βοηθήσει το παιδί του, όποιοι εκπαιδευτικοί σας ακούνε και θέλουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά που είναι χαμένα μέσα σε αυτό τον κόσμο μιας εικονικής πραγματικότητας και με το δεδομένο ότι οι ρυθμοί της ζωής μας είναι τόσο τρελή, τόσο παλαβή που δεν μπορούμε πια να τους προσδιορίσουμε. Αλήθεια, αν μεμονωμένο ο καθένας θέλει κάτι να κάνει για να βοηθήσει, από πού μπορεί να ξεκινήσει? Ξεκινάει από το να θέσει προτεραιότητες. Και το είπατε πολύ σωστά, η ρυθμή μας είναι τρελή. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ένα λογαριασμό και ένα ιστολογισμό, να δούμε αν η επένδυση που κάνουμε σήμερα στο χρόνο μας θα μας αποδώσει τα απαιτούμενα και τα κατάλληλα, την κατάλληλη απόδοση μετά από 10-15 χρόνια. Ίσως να μην συνειδητοποιούμε όλοι ότι τα παιδιά μας είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που υπάρχει, ή τα παιδιά γενικότερα, είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός και η καλύτερη και μεγαλύτερη επένδυση. Δεν επενδύουμε όμως τα παιδιά. Ένα αφρικανικό ρητό λέει ότι για να μεγαλώσει, για να αναστραφεί ένα παιδί, χρειάζεται ένα χωριό, μια κοινωνία δηλαδή. Όχι μόνο δύο γονείς. Δεν φτάνουν οι δύο γονείς. Οι οποίοι μπορεί να έχουν τα χίλια ελαττώματα προβλήματα, όπως είναι φυσιολογικό κάποιες φορές. Όταν λοιπόν οι γονείς για κάποιους λόγους αδυνατούν να δώσουν την κατάλληλη ανατροπή στο παιδί, αναλαμβάνει το χωριό, η κοινωνία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινωνία, υπάρχει το χωριό. Παλιά υπήρχε το χωριό. Το παιδάκι έρχεται στο χωριό και έπαιζε ελεύθερο. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν το μοντέλο που έχουμε φτιάξει και ένα μοντέλο που προωθούμε καθημερινά είναι ανταποδοτικό σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών. Είναι ανταποδοτικό? Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Κάνουμε πειράματα σαν κοινωνία και δεν ξέρουμε πάντα αυτό το πράγμα πώς θα βγει, τι αποτέλεσμα θα έχει. Έτσι πειραματιζόμαστε και στα πειράματα κάποιες φορές αποτυγχάνουμε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε επιτυχία σε ένα πείραμα. Όταν τα πειράματα λοιπόν τα κάνει η κοινωνία και έχουμε αρκετά παραδείγματα από το παρελθόν, κάποιες φορές έχουμε και αποτύχει. Και θα πρέπει αυτό να το παραδειχθούμε, να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε πάντα επιτυχία στους πειραματισμούς μας. Αυτό λοιπόν, αυτή τώρα η πρόκληση που μας δίνει αυτό το εργαλείο που λέγεται διαδίκτυο, θα πρέπει να μπορέσουμε να μάθουμε να τη χειριστούμε και να την εκμεταλλευτούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Εγώ όταν πηγαίνω στα σχολεία και κάνω, μου είπατε, εκπαιδευτική, και κάνω κάποιες ομιλίες, κάποιες συναντήσεις με τα παιδιά, συναντώ παιδιά που οι γονείς τους είναι πληροφορικάροι στο επάγγελμα. Αυτά είναι τα παιδιά που είναι πιο μακριά από το διαδίκτυο. Φαίνεται παράξενο, αλλά επειδή ο γονιός γνωρίζει τους κινδύνους του διαδικτύου, έχει εκπαιδεύσει και να θρέψει ανάλογα το παιδί του, είναι το παιδί που έχει λιγότερη επαφή με τον κόσμο της τεχνολογίας. Mm. Το παιδί που ο πατέρας του ή οι γονείς του είναι κομπιουτεράδες, να το πούμε λαϊκά. Mm. Και εκεί βλέπουμε τη διαφορά, ότι ο γονιός που γνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να τρέφει, μπορεί να υπάρχουν πίσω από το διαδίκτυο, ενημερώνει κατάλληλα το παιδί του. Ο άλλος ο γονιός που δεν έχει ούτε τις γνώσεις και δεν τις ψάχνει να τις βρει. Αυτό είναι στο ερώτημα στη απάντηση. Οι γνώσεις υπάρχουν, πρέπει να ψάξω να τις βρω. Και ο εκπαιδευτικός και ο γονιός και όλοι μας. Ούτως ώστε να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε όλοι μας ένα κινητό στα χέρια που δεν γνωρίζουμε τη λειτουργία του ουσιαστικά. Ένα 10% γνωρίζουμε. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν οι ειδικοί. Οπότε είναι μια πρόκληση για όλους εμάς αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο αποδοτικά σαν ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά μας. Μάλιστα.
Και δεν να ξεχνάμε βέβαια το εξής, κύριε Ανιφαντάκη, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα το πω, ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα με την έννοια του διαδικτύου και την κακή του την έννοια, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε, είναι και business και είναι και λεφτά από πίσω. Σε κάθε τι το οποίο πλασάρεται, στο κάθε τι το οποίο παρουσιάζεται, στο κάθε τι με το οποίο παίζουν τα παιδιά μας ή παρακολουθούν τα παιδιά μας. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα, αυτό το κρίνει ο γονιός. Υπάρχουν κοινότητες ενηλίκων, οι οποίες ζουν στη φύση, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα της τεχνολογίας και της μοντέρνας κοινωνίας, και που τα παιδιά μεγαλώνουν όπως μια φορά, έτσι, χωρίς να έχουν όλη αυτή την πίεση που παρατηρείται σήμερα. Αλλά είναι θέμα επιλογών αυτό. Και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί γονείς που προτιμούν την επιστροφή στο χωριό, παρά το να είναι στη φύση. Και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενήλικες, τουλάχιστον να κάνουν ένα σεμινάριο σχετικά με το διαδίκτυο. Να γνωρίζουν καλύτερα τι εστί διαδίκτυο. Αυτό το πράγμα ελάχιστο το γνωρίζουν. Όλοι μπαίνουμε μέσα και σερφάρουμε και κάνουμε γεράνομα, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι εστί αυτό το πράγμα, γιατί κινδύνους και για μας τους ίδιους μπορεί να εμπεριέχει. Πόσο μάλλον για τα παιδιά που τους δίνουμε με τόση ευκολία ένα κινητό στα χέρια, εκτός από την ακτινοβολία που έχει για τον εγκέφαλο του παιδιού που είναι ακόμα σε ανάπτυξη. Προχθές μου έλεγε μια γιαγιά, η κόρη μου θυλάζει και έχει το κινητό στο χέρι. Πόση εκνοβολία παίρνει αυτό το μωράκι 2-3 μηνών που θυλάζει και η μαμά βλέπει το κινητό, βλέπει στο κινητό τα διάφορα πράγματα. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να μπορούν να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Καμιά φορά είναι τόσο πολύ δύσκολο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι όποιος ξανακούσει αυτά τα οποία μας είπατε πριν από λίγο στην συνέχεια στο YouTube, όποιος διαβάσει σήμερα και τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, πρέπει να φτάσει σε εκείνο το σημείο που είπατε εσείς στην απορία της κουβέντας, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κάνοντας ένα απολογισμό του τι στην καθημερινότητα προσφέρει στο παιδί του, στα παιδιά του, και από εκεί και πέρα, αφού κάνει αυτόν τον απολογισμό, να μπορέσει να προχωρήσει και να πάει παρακάτω, για να δει τι μπορεί να διορθώσει, τι μπορεί να καλυτερεύσει σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής των παιδιών. Κύριε Νιφαντάκη, σας ευχαριστώ. Κάπως έτσι, το λέω πολύ απλοϊκά, είναι πολύ πιο δύσκολο σαφέστατα, αλλά, ναι, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Με αυτή την έννοια το βεβαίως, λέω. Έτσι βεβαίως, το σκέφτομαι. Βεβαίως, βάσει της κοινής λογικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.